Σήμερα θέλω να μιλήσω για τη δεύτερη όψη της ευθύνης. Θα ξεκινήσω ως εξής, θα το κάνω βήμα-βήμα. Θα το πηγαίνω αργά. Για να μπορείτε να νιώθετε, να βλέπετε και να ακούτε εσάς σε κάθε πρόταση που λέω. Και αν επιτρέψετε αυτό να συμβεί μέσα από τη θέλησή σας, τότε όταν θα ολοκληρωθεί η διδασκαλία, θα μπορείτε να δείτε εσάς με άλλα μάτια. Για τον άνθρωπο υπάρχει ένα παρελθόν, ένα παρόν και ένα μέλλον. Για το μέλλον δεν χρειάζεται να μιλήσω γιατί δεν είναι υπαρκτό. Για το παρελθόν έχει συμβεί, εκεί μέσα βρίσκονται οι πράξεις μου, οι σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου και τα πιστεύω μου. Και υπάρχει και ένα παρόν. Όλη η εργασία γίνεται στο παρόν, στο τώρα. Για να μπορέσω να είμαι παρόν στο τώρα, χρειάζεται να δω τη διαδρομή μου μόνο και μόνο για να μπορέσω να φτάσω σε μία αναγνώριση. Μία, μόνο μία. Δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις. Τι έκανα, ποιος ήμουν. Έχει μόνο μία αναγνώριση. Που όταν αυτή ολοκληρωθεί και για να ολοκληρωθεί μια αναγνώριση από αυτό που έρχεται από το χθες, απλά χρειάζεται να με δω πώς ήμουν, τι έκανα, τι σκεφτόμουν, τι πίστευα. Και εφόσον το βιώσω ως πραγματικότητα, δηλαδή είμαι ξύπνιος το τώρα, υπάρχω, τότε η μόνη αναγνώριση που μπορώ να κάνω είναι ότι ήμουν χαμένος. Από μικρός πολλές φορές όταν ήθελα κάποιον να τον θίξω, τον έλεγα χαμένο. Αν θύμω να τον έλεγα και χαμένο κορμί. Έτσι όταν μια φορά άκουσα το λόγο μου, πριν από χρόνια, λέω, για ποιον να αναφέρουμε. Τότε συνειδητοποίησα ότι ο χαμένος ήμουν εγώ. Χαμένος από εμένα και χαμένος από τη ζωή που ήταν να ζήσω. Όταν θέλησα να μπω μέσα σε αυτό, εκεί έβλεπα μόνο χάσιμο. Δηλαδή, θα το πω απλά. Αν εγώ υπήρχα, αν ήμουν εγώ, τότε αυτά δεν θα συνέβαινε. Άρα εγώ έλειπα από εμένα, οπότε όλες οι πράξεις τις έκανε κάποιος άλλος και αυτός είναι ο νους μου που εγώ τον άκουγα και εκτελούσα εντολές. Σε εκείνο το σημείο, όταν βλέπετε μία πράξη από το παρελθόν σας, μόνο και μόνο για να δείτε το χάσιμο, εκεί χρειάζεται να πηγαίνετε. Ο νους θα έρχεται να σε σπρώχνει για να σε βάλει στην ενοχή και στην κρίση. Στην πραγματικότητα το κάνει αυτό για να κρύψει μία αλήθεια. Εγώ ο νους που σε οδήγησα να μην υπάρχεις και σε οδηγούσα σε πράξεις ενάντια στον ίδιο στον εαυτό για να μην φανερωθώ, θα κρίνω εσένα ως υπαίτιο.
Έτσι, αυτό που δεν θα ήθελε ποτέ να δεις, να βιώσεις και στο τέλος να το αναγνωρίσεις, είναι ότι δεν υπήρχες και ήσουν χαμένος. Όμως, μέσα από το χάσιμό μου έχω κάνει πάρα πολλά υπεράνθρωπα ή υπάνθρωπα. Πάλι θα οδηγηθώ στο ότι ήμουν χαμένος. Δεν ήμουν εγώ. Έτσι, το μόνο που έχω να λάβω ως ευθύνη είναι η επίγνωση του χασίματός μου. Δηλαδή, υπήρξε μία στιγμή που με παρέδωσα. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα απλά θα συνέβαιναν. Ο καθένας μέσα από το δικό του χάσιμο οδηγείται και σε διαφορετικούς δρόμους, γιατί έχουμε διαφορετικές αρνήσεις. Έτσι, αυτό που ζω είναι ότι όταν κάποιος θέλει να μου επιρρύψει μία ευθύνη, η λέξη είναι συγκεκριμένη, να μου επιρρύψει, δηλαδή να με πυροβολήσει με μία ευθύνη. Αυτή η ευθύνη που γνωρίζαμε και την έχω διδάξει έρχεται μέσα από το νου. Έχει μόνο κρίση μέσα και ενοχή, τίποτα άλλο. Είναι σαν να λέει φταίς. Φταίς για ό,τι έκανες. Έτσι, ένας άνθρωπος που δεν έχει συνείδηση θα κάνει πράγματα που δεν τον εκφράζουν, που δεν είναι αυτός, γιατί η συνειδητότητά του, δηλαδή το φως του και η αλήθεια του, λείπει από μέσα του. Έτσι, είναι σαν να πηγαίνεις και να λες ένα κοιμισμένο ότι αυτό που έκανες στην ύπνωσή σου είναι κακό. Όλη η ιστορία είναι πώς θα μπορέσω να φτάσω στη στιγμή που εγώ αρνήθηκα την ευθύνη του να είμαι εγώ. Από εκεί και πέρα οι πράξεις, μέσα από το χάσιμό μου, θα ακολουθούσαν. Έτσι, η ευθύνη του νου που γνωρίζουμε έχει μόνο κρίση και θυμό και μία βολή ενάντια στον ίδιο μου τον εαυτό, για να μην φτάσω ποτέ να αναδυθώ και να αναφωνήσω, χάθηκα. Έτσι, δεν έχει κανένα, μα κανένα, καμία σημασία να επαναφέρει συνέχεια μπροστά σου το παρελθόν, να βλέπεις πράξεις, να σε κατηγορείς, να σε κρίνεις, να σε ενοχοποιείς, γιατί απλά δεν υπήρχες. Πίστεψα ότι μπορώ να ζήσω στη γη σαν να είμαι κάποιος άλλος, από αυτό που πραγματικά είμαι. Παρέδωσα τον εαυτό, δανείστηκα έναν ψεύτικο και περπάτησα μέσα στην έρημο του νου. Από εκεί και πέρα, όλα λάθος. Μέσα στην έρημο του νου μου, επειδή θέλω να έχω δίκιο και να είμαι σωστός, αυτό είναι να πιστεύω ότι πρέπει να είμαι σωστός και να έχω δίκιο, εάν έρθει κάποιος και μου πει ότι έχεις χάσει συνείδηση και δεν υπήρχες, τότε ό,τι εγώ πίστευα μου το καταρρύπτεις. Οπότε πάλι δεν θα μπορέσω να πάω στη στιγμή. Και μία είναι η στιγμή. Τη στιγμή που με παρέδωσα. Δηλαδή δεν θέλησα να είμαι. Αυτό που είμαι.
Αυτή είναι η συγκεκριμένη στιγμή για τον καθένα μας. Είναι η ώρα που εγώ και εγώ ερχόμαστε σε επαφή για πρώτη φορά στη ζωή μας. Εγώ ως συνειδητότητα βλέπω εμένα ως άνθρωπο. Εγώ ως επίγνωση βλέπω εμένα ως άνθρωπο. Σε σώμα και ποιότητες. Εκείνη τη στιγμή ή θα με αγκαλιάσω και θα συνδεθώ με την ευθύνη εγώ να υπάρχω ως αυτό που είμαι ή μέσα από την άρνησή μου θα αφήσω την ευθύνη της ύπαρξής μου και της ζωής που μου έχει δοθεί και αμέσως θα πάρει θέση η κρίση. Αμέσως. Είναι μια στιγμή. Πολλοί από εσάς δεν τη θυμάστε. Όμως, έχει επαναληφθεί αρκετές φορές στη ζωή σας όταν χρειαζόταν να είστε αληθινοί. Εγώ αυτό δεν το θέλω. Το κρίνω και εκείνη τη στιγμή κρατάω μία απόσταση από αυτό που είμαι. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, η συνειδητότητα μένει εκτός σώματος. Και τότε εφόσον εγώ λείπω μέσα από το σώμα, ο νους παίρνει μέσα σε αυτό θέση και αρχίζει και κινεί τα πράγματα. Έτσι εγώ σε ύπνωση, κοιμόμενος, ως εαυτός, κάνω πράξεις χωρίς συνείδηση και ενάντια στο είναι μου. Όσο και να έρθει ο νους να με κατηγορήσει και να με κρίνει, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να δω αν αυτή η ενέργεια υπάρχει μέσα μου, γιατί τότε δεν θέλω να φτάσω στη ρίζα. Απλά χάθηκα. Έτσι μόνο μία ευθύνη μπορείτε να πάρετε από τη μία όψη. Μία. Οι πράξεις και τα γεγονότα έρχονται για να σου δείξουν το χάσιμο. Πώς έκανα εγώ ένα παιδί, ενώ δεν ήθελα. Πώς έκανα τη συγκεκριμένη πράξη, ενώ εγώ δεν ήθελα. Έτσι, όταν θα αρχίσετε να βλέπετε το χάσιμο, αυτό θα είναι για σας η πρώτη αφύπνιση. Όταν επιστρέφεις στον εαυτό σου, δηλαδή αρχίζεις να ξυπνάς, θα δείτε από εσάς πως είστε το πρωί. Εάν το πρωί είστε ράθυμοι και όχι ενεργητικοί, αυτό έχει να σας δείξει ότι έρχεστε από ένα χάσιμο συνείδησης. Δηλαδή απέχετε με τη σύνδεση με τη ζωή. Πρέπει να κάνω προσπάθεια για να κινηθώ. Έτσι αυτό θα σας δείξει ότι όταν εσείς αναγνωρίζετε το χάσιμό σας, στην αρχή θα είστε ράθυμοι με αργά βήματα. Είναι σαν να ξυπνάτε από ένα λίθαργο και να μην ξέρεις πού να πατήσεις, ποιος είσαι και τι θέλεις. Τότε βήμα-βήμα, βλέποντας μέσα στο δωμάτιο στο οποίο ζούσες και αυτό είναι ο νου σου και έχοντας μέσα ό,τι πίστευες, θα αρχίζεις ένα-ένα να τα καθαρίζεις, ένα-ένα.
Το καθάρισμα έχει συγκεκριμένη διαδρομή. Πρώτα βλέπω τη βρωμιά. Μετά την πλησιάζω και με τα χέρια μου την καθαρίζω, άρα τη βιώνω, την μυρίζω. Έρχομαι σε επαφή με αυτή. Και αφού καθαρίσω το τοπίο, τότε μόνο μπορώ να αναγνωρίσω τι ήταν αυτό που καθάρισα. Από την ώρα που θα δω ένα μέρος του εαυτού μου να είναι καθαρό, ένα μέρος του είναι μου να είναι καθαρό, και ο εαυτός τώρα να μην κοιμάται, αλλά να βλέπει και να είναι ξύπνιος, να μπορεί να αναγνωρίζει τη βρωμιά που ήδη έχει καθαρίσει, τότε θα ξανάρθει κάποιος που θα θέλει να βρωμίσει το χώρο του. Το χώρο μου. Θα έρθει δηλαδή η παλιά ποιότητα, γιατί η παλιά ποιότητα με την οποία εγώ συνδέθηκα θα επιστρέψει στον καθαρό μου χώρο. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι ήταν και η αρχική συμφωνία. Εγώ ως καθαρή συνειδητότητα, ως αλήθεια, άφησα το χώρο και η βρωμιά και ήρθε και έκατσε πάνω σε μένα. Οπότε σωστά θα επιστρέψει, γιατί θα πει είχαμε μία συμφωνία. Εσύ να λείπεις και εγώ να βρωμίζω. Τότε σε εκείνο το σημείο ξεκινάει η άλλη όψη της ευθύνης. Αν θα επιτρέψεις, όντας τώρα με επίγνωση, να σου βρωμίσουνε το χώρο σου. Όταν κοιμόσουνα και ήσουν χαμένος, δεν μπορείς να πεις ότι γνώριζες, ενώ ο άλλος απάνω σου ασελουγούσε, εσύ φανταζόσουνα ότι σε αγαπάει. Όταν ο άλλος σε πρόσβαλε, εσύ δικαιολογούσες και κοίταγες αλλού. Τώρα όμως που αρχίζεις να ξυπνάς και να έχεις επίγνωση της αλήθειας σου, θα ξαναέρθει για να κάνει ακριβώς την ίδια πράξη. Και εκεί μπαίνει η ευθύνη. Το πρώτο που ορίζει ευθύνη είναι το όριο, ο χώρος. Αυτός είναι ο χώρος μου. Είναι ευθύνη μου να τον οριοθετήσω. Το δεύτερο στο οποίο αρχίζει η ευθύνη και υπάρχει για τον άνθρωπο που είναι ξύπνιος, είναι αυτός είναι ο χρόνος μου. Δεν το σπαταλάω στις νοητικές σου παλιδρομήσεις. Έτσι μόλις αρχίζεις και έχεις έναν χώρο για σένα, τότε αρχίζει και αναδύεται από μέσα σου και ποιότητες που έχεις πραγματικές και αυτό που είσαι. Τότε ο παρήσαχτος, επειδή δεν του έκανες χώρο, θα φύγει, γιατί χρειάζεται να ψάξει να βρει κάποιον άλλον που θα συμφωνήσει να μην υπάρχει. Έτσι φεύγοντας αυτός με τον οποίον ήσουν εχθές, θα έρθει σήμερα κάποιος άλλος στο σήμερά σου. Αυτός που θα έρθει, θα σου ζητήσει κάτι από την καθαρότητα που έχεις. Δηλαδή δεν θα απευθυνθεί στο νεκρό ή στον κοιμισμένο ή στο χαμένο. Θα απευθυνθεί σε αυτόν που αρχίζει να υπάρχει και να έχει.
Έτσι οι άνθρωποι θα πλησιάζουν τον άνθρωπο που έχει ξυπνήσει για να του ζητήσουν ένα μέρος της θετικότητάς του. Δηλαδή αυτό που έχεις θέλω να το εκφράσεις. Τότε σε εκείνο το σημείο χρειάζεται να ενεργοποιήσεις αυτό που είσαι. Και εκεί πάλι μπαίνει η ευθύνη να το κάνω ή να μην το κάνω. Δηλαδή να είμαι ή να μην είμαι. Να πράξω κάτι που δεν έχω πράξει μέχρι χθες, γιατί ποτέ η πράξη δεν βγήκε από τη θετικότητά μου, ή να το αναβάλω. Αν έχεις θέληση και θα πεις εγώ θα το περπατήσω, για να μπορέσεις να ολοκληρώσεις την ευθύνη που θα σε οδηγήσει στο υπάρχω εν ζωή στη γη, θα συναντήσεις τρία εμπόδια. Εάν έρθει κάποιος, θα το κάνω σε προσωπικό παράδειγμα. Και μου ζητήσει μέσα από την ανάγκη του βέβαια, όχι μέσα από το νου του, θεραπεία στο εδώ και τώρα, η σωστή έκφραση για μένα είναι ίαση στο εδώ και τώρα. Το πρώτο πράγμα που θα συναντήσω σε εμπόδιο είναι η κρίση για αυτό που είμαι και για αυτό που έχω. Αυτό συνέβηκε όταν χάθηκα. Άρα θα την ξανασυναντήσω. Τώρα έχω σταματήσει να κρίνω εσάς, αλλά έχω ακόμα κρίση για αυτό που είμαι και για αυτό που έχω. Όμως επειδή την έχω περπατήσει την κρίση, μπορώ να βλέπω το πώς είναι δυνατόν. Αυτή είναι η κρίση. Εάν αυτή τη δω και δεν της επιτρέψω να μολύνει την απόφασή μου, και μείνω στην ευθύνη του να υπάρχω ως αλήθεια, θα κάνω ένα βήμα πιο κοντά στην πράξη. Εκεί θα συναντήσω το δεύτερο εμπόδιο. Που είναι ο φόβος μου. Μέσα μου, εγώ θέλω να το κάνω, αλλά δεν το γνωρίζω ως βίωμα. Εκεί είχε ένα μικρό φόβο για την έκφραση, δηλαδή να ανοίξω και να δώσω αυτό που μου ζητήθηκε. Ο λόγος που συναντάω το φόβο είναι γιατί πρώτα κρίθηκα και μετά η άρνηση που επέτρεψα και μπήκε μέσα μου συνάντησε τον φόβο μου που είχα ως αίσθημα. Οπότε κρίση και φόβος με έβαλε στην άρνηση της ζωής. Αν πάρω λίγο χρόνο και επιτρέψω σε αυτόν τον φόβο να βιωθεί και μείνω ακόμα στη θέληση
και να ολοκληρώσω την ευθύνη μου, θα κάνω την πράξη στην αρχή άτσαλα, με μικρά λάθη ίσως. Ακόμα έχω νου. Και όταν ολοκληρώσω την πράξη, πάω δηλαδή στο κάνω, τη διαδρομή χρειάζεται να βλέπετε, τη θετικότητά μου εκφράζω, που είναι ανύπαρκτη ως βίωμα. Μόλις το ολοκληρώσω, το τρίτο εμπόδιο που θα συναντήσω θα είναι η λύπησή μου. Οξύμορο μεν, πραγματικό δε. Δηλαδή όταν κάνω μία πράξη θετικότητας, θα εμφανίζεται η λύπηση που έχω καταπιεί μέσα από την άρνηση να εκφραστώ ως αλήθεια στη γη όταν πρωτογεννήθηκα. Τότε αναδύεται μέσα από τα σωθικά μου όλη αυτή η λύπηση που έχω μέσα μου για τον ίδιο μου τον εαυτό. Δημιουργείται ένα οξύμορο. Μα αφού κάνω μία θετικότητα, γιατί δεν μπορώ να χαρώ? Και τώρα πάμε στην ουσία. Σήμερα ρώτησα εμένα πριν έρθω εδώ και είπα θέλω τη ρίζα της άρνησης της ευθύνης. Θέλω το λόγο για τον οποίο δεν αναλαμβάνω την ευθύνη μου να είμαι, να ζω και να υπάρχω. Αυτό που ένιωσα και αισθάνθηκα με συγκλώνησε. Θα το κάνω με παράδειγμα. Εάν έχεις μία κόρη ή έναν γιο και τον δεις ή την δεις καθαρά, ποια είναι, ποιος είναι, τι μπορεί να κάνει και δώσεις στο παιδί σου την ευθύνη να είναι και να υπάρχει, τότε θέλω να δείτε όταν το παιδί αναλάβει την ευθύνη της ύπαρξής του και της ζωής του, τι θα νιώσετε εσείς. Δηλαδή, όταν το δείτε μέσα από τη φροντίδα, να φτάνει σε ένα σημείο, να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί, παίρνοντας την ευθύνη της ζωής του. Αυτό που θα νιώσετε, έστω αν μπορείτε λίγο να το πλησιάσετε, είναι χαρά. Ένας λοιπόν από τους λόγους που το παιδί δεν θα αναλάβει την ευθύνη είναι για να μην σου δώσει ποτέ τη χαρά της δημιουργίας. Έτσι μου είναι ξεκάθαρο ότι όποτε αρνούμε την ευθύνη είναι γιατί από πίσω αρνούμε να χαρώ εγώ και σε δεύτερο χρόνο να χαρεί και ο Δημιουργός. Βέβαια δεν βλέπω ότι όταν εκδικούμε εκείνον
εκδικούμε εμένα. Δεν βλέπω δηλαδή μία αλήθεια η οποία λέει «Εγώ είμαι εδώ στη γη, μου έχεις δώσει ζωή και ευθύνη, να είμαι η αλήθεια μου. Εσύ έχεις τώρα μία απόσταση από εμένα, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος, όμως δεν πρόκειται ποτέ να σου δώσω τη χαρά να δεις, να βιώσεις και να αναγνωρίσεις, μιλάω για μένα τώρα, αλλά είναι αντικατροπτισμός για το Θεό, τη χαρά της δημιουργίας σου». Και έτσι το δημιούργημα επιλέγει τη μιζέρια και το θάνατο και ο μόνος τρόπος για να το επιλέξω αυτό είναι να αφήσω την ευθύνη της ύπαρξής μου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μην φτάσω ποτέ στη χαρά μου. Έτσι γνωρίζω ότι από μικρός όποτε αναλάβανα την ευθύνη του να είμαι αυτό που είμαι στη στιγμή από τα απλά πράγματα, δηλαδή να πηγαίνω σχολείο και να έχω διαβάσει. Τότε η ημέρα κυλούσε όμορφα και μέσα στο σχολείο ήμουν χαρούμενος. Όταν άφηνα την ευθύνη στο χθες, τότε μέσα στο σχολείο είχα φόβο, κρίση και κρύψιμο. Και η μέρα μέχρι να φτάσει μεσημέρι και να σχολάσω ήταν βασανιστική. Έτσι για μένα είναι αποκαλυπτικό ότι δεν θέλω να είμαι χαρούμενος και δεν θέλω να σου δώσω χαρά. Και ο μόνος τρόπος είναι να μην αναλάβω την ευθύνη μου να υπάρχω και να ζω. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα αφήσω και το θέλω μου που είναι για μένα και θα χαθώ. Και ψάξε να με βρεις. Δηλαδή θέλω να με θέλεις και να ασχολείσαι μαζί μου εσύ αντί να ασχοληθώ εγώ με εμένα. Έτσι χρειάζεται να αρχίζει ο άνθρωπος να βλέπει το λόγο που αρνείται την ευθύνη του και όταν αυτό αρχίζει και γίνεται συνειδητό, τότε έχεις να αποφασίσεις η ζωή με ευθύνη που θα σε οδηγήσει στη ζωή με ομορφιά και χαρά ή η ζωή χωρίς ευθύνη που θα σε οδηγήσει στο χρέος, στην υποχρέωση, στο χάσιμο. Έτσι χρειάζεται να γνωρίζετε ότι αν δεν αναλάβω την ευθύνη μου να είμαι αυτό που είμαι, στα αισθήματα δεν πρόκειται να μπω ποτέ. Αρνούμενος την ευθύνη της θετικότητάς μου, θα επιστρέφω στα συναισθήματα. Εδώ χρειάζεται τώρα να γίνει νοητό το εξής. Θα το συνδέσω με την εποχή που ζούμε.
ο Θεός, το Φως, ο Δημιουργός, δεν πρόκειται ποτέ να σε κρίνει για το χάσιμο σου. Το μόνο που αναμένει είναι την επιστροφή σου. Οπότε βήμα-βήμα θα σου δείχνει μέσα από τη ζωή το χάσιμο για να φτάσει στο σημείο της αναγνώρισης του χασίματος. Εάν το αποδεχτείς, τότε θα αρχίζει να σου δείχνει πάλι μέσα από τη ζωή κομμάτια της θετικότητάς σου. Τώρα όμως, επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν μπορείς να επικαλεστείς το χάσιμο ως δικαιολογία, γιατί η επίγνωση αρχίζει να συμβαίνει επί της γης. Δηλαδή, τώρα γνωρίζεις και ποιος ήσουν και ποιος είσαι. Οπότε εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται για πρώτη φορά η ευθύνη ως θετικότητα. Τώρα γνωρίζεις και λάβε την ευθύνη σου. Αν θελήσω ένα καινούριο κύκλο, θα αρνηθώ την ευθύνη του να υπάρξω ως θετικότητα και θα ξαναχαθώ μέσα στη φυλακή του νου μου εκεί από όπου έρχομαι. Αν αποφασίσω να περπατήσω έξω από εκεί, με ευθύνη για εμένα, για τη ζωή μου και για τα χαρίσματά μου, τότε θα αρχίζω να κάνω πράξεις στις οποίες θα υπάρχουν πάντοτε μικρά λάθη, μόνο και μόνο για να μου αναδεικνύουν το δρόμο μου. Το χάσιμό μου είναι το λάθος μου. Τα μικρά μου λάθη με επαναπροσδιορίζουν. Έτσι όλη αυτή η περιγραφή έχει συγκεκριμένα βήματα. Οπότε, αν θέλεις να μπεις στα αισθήματα, δεν μπορείς να μπεις χωρίς ευθύνη. Του να είσαι αυτό που είσαι. Και πώς γίνεται τώρα να ζεις με ευθύνη. Ο άνθρωπος που ζει με ευθύνη, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να απαιτεί από τον ίδιο τον εαυτό να υπάρχει και να ζει. Εάν το βήμα σας είναι να κοιτάτε συνέχεια έξω από εσάς, ποιος θα μου δώσει, ποιος θα κάνει αντί για μένα, τότε εκείνη τη στιγμή λοξοδρομείτε. Για να μπορέσεις να επαναπροσδιοριστείς, χρειάζεται να μένεις λίγες στιγμές με τον εαυτό σου για να δεις τι ζητάς πρώτα απ' όλα από εσένα. Δηλαδή, πώς θέλεις να ζήσεις μέσα από το θέλω σου όμως. Το θέλω θα εκφράζεται μέσα από αυτό που έχεις αναγνωρίσει ως θετικότητα. Και έτσι η ευθύνη, βήμα-βήμα, θα σε οδηγεί μέσα από την νόηση να παίρνεις αποφάσεις για τη ζωή σου.
μικρές στην αρχή, κέρυες στη συνέχεια. Τότε σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργείται ένα πεδίο. Μέσα σε αυτό το πεδίο είσαι μόνο εσύ. Και μόλις αυτό σε οδηγήσει στην απόφαση «θέλω να υπάρχω» και να κάνω αυτό που μου έχει δοθεί, τότε ξεκινάει η εφαρμογή, οι πράξεις και έτσι δημιουργείται μία νέα ζωή. Άρα εγώ χάθηκα, εγώ επιστρέφω, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη να είμαι ο άνθρωπος επί της γης. Εδώ χρειάζεται να γίνει ξεκάθαρο ότι όταν περπατάς με ευθύνη, τα όρια στενεύουν. Δηλαδή, κινείσαι πάνω σε ράγες. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα τι σου επιτρέπεις και τι όχι. Έτσι, επειδή αυτό μέσα μου αναδιότανε, χρειάζεται η ευθύνη να αρχίζει να γίνεται αισθητή, δηλαδή υπαρκτή. Μέχρι σήμερα ήταν θεωρητική και επικριτική. Χρειάζεται να το περπατάτε και να το περπατάμε βήμα-βήμα. Πόντο-πόντο. Δεν υπάρχουν μαγικά, ούτε μεταμορφωτικά παιχνίδια. Ο άνθρωπος με ευθύνη, με σταθερά βήματα. Μέχρι εδώ.